Η ώρα είναι 9, σήμερα Δευτέρα 8 Απριλίου του 2013 και βλέπετε ότι μετά την έντονη θεσινή βροχόπτωση το νερό πλέον όχι μόνο είναι ακατάλληλο για πόση αλλά και για οικιακές εργασίες, από πλήσιμο πιάτων μέχρι και πλήσιμο των ανθρώπων. Ακόμα περιμένουμε μια ανακοίνωση της ΔΕΙΑΝ για αυτό το ζήτημα και δεν είναι μόνο ότι έχει πάρα πολλά ζήματα, έχει και άλλους οργανισμούς μέσα. Μπορεί να πιει κανένας άραγε αυτό το νερό, άφοβα. Δεν έπρεπε να βγει ήδη μια ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΝ. Περιμένουν τις υπευθύνες της. Δείτε τώρα και το χρώμα ενός ποτηριού νερού, το οποίο κάποιες μανάδες θα χρειαστεί να κάνουν ένα ρόφημα στα παιδιά τους πρωί, κάποιες μανάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν 3 και 4 ευρώ καθημερινά σε αυτό το, στα σούπερ μάρκετ, τα οποία σήμερα μάλλον είναι η τιμητική τους. Το ζήτημα λοιπόν και το ερώτημα είναι ένα και φίλε το απαντήσει ο Δήμαρχος της Νάουσας, ο Τάσος Καραμπατζός. Αυτό το νερό πρέπει να το πιούν παιδιά, μικρά παιδιά. Αυτό το νερό πρέπει να το πιούν ηλικιωμένοι. Με αυτό το νερό θα μαγειρέψουν σήμερα οι Ναουσέοι. Τελικά για πόσο καιρό θα συνεχίζεται αυτό το πρόβλημα. Σημαντικά ερωτήματα. Και φυσικά ακόμα περιμένουμε την απάντηση της ΔΕΙΑΝ που δεν ήρθε και έπρεπε να υπάρχουν άμεσα ανακλαστικά. Αναφορικά βέβαια όχι με τον Γιώργο τον Βασιλείο αλλά με τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΝ και τη διοίκησή της.